με τη σειρά τους θα συνομιλήσουν με τον κόσμο, πέρα από την επίσημη ενημέρωση, όπως είπαν τουλάχιστον εδώ στην κάμερα του Sky, που είχαν. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το μονομερός δεν είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλή. Λέει επαναδιαπραγμάτευση δανειακή σύμβαση, άρα συμφωνία με τους εταίρους. Ναι. Ο Τσίπρας την πρόσφατη, την περασμένη εβδομάδα, συνέντευξή του στις γερμανικές εφημερίδες, το έκανε απόλυτα σαφές. Οι μόνοι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία μονομερή ενέργεια παρά μόνο αν εξωθούμε στα άκρα. Αυτή είναι η πάγια θέση. Δεν υπάρχει λοιπόν η ιδέα ότι θα οδηγήσουμε τη χώρα σε καμιά χρεοκοπία. Άρα θα την κάνετε άμα χρειαστεί. Αυτό λέτε. Ήταν πολύ καλά τα ελληνικά μου, υποθέτω. Ωραία. Μην λέτε λοιπόν ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η μονομερή διαγραφή, όταν λέτε ότι άμα χρειαστεί θα το κάνουμε. Όχι, άμα χρειαστεί, άμα εξωθούμε από τους εταίρους, θα άκρα. Αν εξωθείτε, θα το κάνετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, η απάντηση τώρα στο αν είναι θέμα της Ελλάδας ή μη. Ναι. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι πρέπει να κουρευτεί ένα μεγάλο μέρος ή το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Ας πάρουμε την άλλη άποψη ανθρώπων που είναι στην Τρόικα, το Δούνου του. Ζητάει 40% κούρεμα του ελληνικού χρέους, άμεσο ή έμεσο, για να γίνει βιώσιμο. Άρα δεν είναι θέμα μόνο μιας πολιτικής αντίληψης, την οποία την εκφράζουμε και την εκφράζουμε εδώ και 3 χρόνια. Αλλά είναι και θέμα μιας αντικειμενικής πραγματικότητας από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, και είναι η δουλειά η δικιά μας και των πολιτικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση, η παρούσα, σέρνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους μετά από 2 μνημόνια και 2 μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί την αναδιάρθρωση του χρέους. Εμείς, εάν προκύψουμε ως κυβέρνηση, θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα λύσουμε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι μείζον για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Εγώ αναρωτιέμαι.